Έχω όμως μαζί μου και έναν. Δεν συμμετέχει και εκείνος στο Food Experience, αλλά με έναν λίγο πιο έμεσο τρόπο. Συμμετέχει ως χορηγός σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση. Είναι ένας από τους χορηγούς της εκδήλωσης αυτής. Είναι ο κύριος Δημήτρης Καρόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία Agrimor. Κύριε Καρόπουλε, μας ακούτε? Σας ακούω μια χαρά. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Και εγώ είμαι πολύ ευχάριστος τέτοιες δραστηριότητες. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε και στην εκπομπή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η εταιρεία σας, η Agrimor, είναι και αυτή ανάμεσα στους χορηγούς του Food Experience της Πατάτας Νάξου 2020 και όχι τυχαία βέβαια, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Σας ακούω. Η εταιρεία σας, θα ήθελα να μας μιλήσετε λοιπόν για την εταιρεία σας, την Agrimor, η οποία εταιρεία, να πω εδώ μια πρώτη κουβέντα για την εταιρεία, ασχολείται με την πατάτα βέβαια. Ακριβώς, με τον πατατόσπορο. Μιλήστε, είναι βασικό μας αντικείμενο. Mm-hmm. Η εταιρεία έχει ιδρυθεί το 2005 και μάλιστα είμαι από τους συνιδρυτές της εταιρείας. Mm-hmm. Λέγομαι, όπως είπατε, όπως κάνετε την εισαγωγή, Δημήτρης Καρόπουλος, και είμαι υπεύθυνος για τον πατατόσπορο και την ανάπτυξη των ποικιλιών της. Mm-hmm. Αντιπροσωπεύουμε πολύ μεγάλους οίκους. Δύο οίκους από τη Γαλλία, την Τρισκάλια και την Τερμικόπα, και τον Ολλανδικό Ντενάιβ. Έχουμε μια γκάμα με πάρα πολλές ποικιλίες. Μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά τη Σπούντα, την Ελμπέιντα, την Νόα, τη Λοάν. Πάντοτε ψάχνουμε τις κατάλληλες ποικιλίες για τον κάθε παραγωγό, για τις ανάγκες του, όπως και για τις ανάγκες του καταναλωτή, οι οποίες στις μέρες μας αρχίζουν να διαφοροποιούνται. Τα παλιότερα χρόνια κοιτάγαμε απλώς μια πατάτα για όλα. Mm-hmm. Τώρα αρχίζει και γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένες οι απαιτήσεις αγοράς. Τροφοδοτούμε την ΕΑΣ και με Σπούντα, και με την ποικιλία Σπούντα και με την ποικιλία Ελμπέιντα. Είναι μια πρώιμη ποικιλία με πολύ ωραίο, με μεγάλο μέγεθος, ομοιόμορφη, εξαιρετική εμφάνιση και γεύση και φυσικά και παραγωγή, κάτι που ενδιαφέρει και τον Νατσιώτη και τον κάθε παραγωγό στην Ελλάδα. Η εταιρεία κάνει πειραματικά σε όλη την επικράτεια, ψάχνοντας συνέχεια να βρούμε το κατάλληλο υλικό για την κάθε περιοχή, για τον κάθε παραγωγό. Προσπαθούμε να σας προμηθεύουμε με υγιής πατατόσπορο, όσο το δυνατόν καλύτερο πατατόσπορο για τους παραγωγούς μας. Είμαστε βασικοί συνεργάτες της ΕΑΣ Νάξου και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμμετέχουμε σε αυτή την ωραία προσπάθεια που κάνει ένας Νάξου, τη Food Experience. Και η Agrimor θα στηρίζει συνέχεια τέτοιες προσπάθειες που προσπαθούν να βελτιώσουν το προϊόν, να δώσουν όνομα και ονοματοπώνυμο στην πατάτα και να διαφοροποιήσουν να κάνουν αυτό που λέμε brand. Branding. Πατάτα Νάξου είναι πολύ γνωστή σε όλη την Ελλάδα για τη γεύση της. Θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας. Νομίζω ότι είναι από τα κορυφαία προϊόντα που κυκλοφορούν στα ελληνικά μας σούπερ μάρκετ. Και να τονίσω βέβαια ότι η πατάτα είναι ένα προϊόν που δεν φυτρώνει μόνη τη στα ράφια, αλλά τη δημιουργούν οι παραγωγοί μας. Γι' αυτό και όλοι μας πρέπει να τους στηρίζουμε. Έτσι ακριβώς, κύριε Καρόπουλο, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Καρόπουλος βέβαια με πρόλαβε, έτσι, αυτό το οποίο ήθελα να πω, θα το έλεγα στη συνέχεια, είναι ότι η Agrimor συνεργάζεται με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου και πάρα πολλά χρόνια και η συνεργασία μας είναι και εξαιρετική και ήταν άλλωστε και ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλαμε η εταιρεία Agrimor να είναι συνεργάτης και χορηγός σε αυτήν την σπουδαία εκδήλωση που διοργανώνουμε για την προβολή της πατάτας Νάξου. Κύριε Καρόπουλε, θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ότι η Ελμπέιντα, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η Ελμπέιντα εδώ στην Άξο τα έχει πάει και πάρα πολύ καλά επίσης. Και όχι μόνο στην Άξο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά θεωρώ και για την περιοχή ότι είναι μια εξαιρετική ποικιλία. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπαμε, συνδυάζει και το αποτέλεσμα σαν προϊόν για τον καταναλωτή, αλλά και το αποτέλεσμα για τον ίδιο τον παραγωγό. Πριν από λίγο μας περιγράψατε την ποικιλία της Ελμπέιντα. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τη Σπούντα? Η Σπούντα
Οπότε είναι μια καταξιωμένη ποικιλία, γνωστή πλέον σε όλη την επικράτεια. Έχει πολύ μεγάλο μερίδιο στην αγορά. Είναι μια ποικιλία που το βασικότερο, που την ξέρει πολύ καλό ο αγρότης, το βασικότερο για τη σπούντα είναι να είναι καλή ποιότητα ο πατατόσπορος. Και αυτό στοχεύουμε κάθε φορά να εισάγουμε όσο το δυνατόν τον τέλειο πατατόσπορο, όσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό, για να μην μπαίνει σε περιπέτειες ο παραγωγός. Mm-hmm. Είναι βασικός μας στόχος η ποιότητα του πατατόσπορου να είναι άψογη. Mm-hmm. Μπορείτε να μου πείτε κατά τη γνώμη σας, σαν άνθρωπος, ας πούμε, σαν άνθρωπος της πατάτας που είστε εν τέλει, κατά μία έννοια, μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτό που κάνει την, κατά τη γνώμη σας, την πατάτα να άξω να ξεχωρίζει? Είναι και το μικρόκλιμα, είναι και ότι η οργανική ουσία που προέρχεται από, που είναι αυξημένη στα χωράφια σας, με όλη αυτή τη διαδικασία που έχετε συνδυάσει την κτηνοτροφία μαζί με τη γεωργία, mm-hmm. Όλα αυτά δίνουν εξαιρετική γεύση στην πατάτα νάξου. Mm-hmm. Και την έχουν καταξιώσει πλέον. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο καταξιωμένα προϊόντα στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς ακριβώς το ίδιο βιώνουμε και εμείς με την πατάτα του και προσπαθούμε για να καταξιωθεί ακόμη περισσότερο. Κύριε Καρόπουλη, θα ήθελα τέλος να μου πείτε, για να μην σας κρατάω άλλο, να μου πείτε τα μελλοντικά σας σχέδια εκεί στην Agrimor. Τι σχεδιάζετε? Η εταιρεία, βασικός στόχος είναι να συνέχεια να καλύπτει όλο και τις νέες ανάγκες των παραγωγών, να προμηθεύουμε υγιείς πατατόσπορο και να διερευνήσουμε κάθε καινούργια τάση. Για παράδειγμα, ας πούμε, γεννιέται μια νέα τάση να δημιουργούνται πατάτες πολύ μικρού μεγέθους, τις λεγόμενες baby. Οι baby, ναι. Κάποιοι ίσως και θα το μάθετε και με τους ειδικούς του φαγητού, ψάχνουν πατάτες άλλου χρώματος, ας πούμε, μοβ. Όλα mm-hmm. τα πάντα η εταιρεία μας κοιτάει να είναι κοντά και να είναι και ίσως και από τις πρώτες εταιρείες που θα ασχοληθεί με κάθε νέα ανάγκη της αγοράς. Κύριε Καρόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Τέτοιες εκδηλώσεις. Και σας εύχομαι τα καλύτερα για την εταιρεία σας και να σας ευχαριστήσω από αυτό το βήμα ξανά, όχι μόνο για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας, αλλά και για τη συμμετοχή σας στο Food Experience της Πατάτας Νάξου με την πολύ ευγενική σας χορηγία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.